Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 5,5 χρόνια πέρασαν από την ημερομηνία έναρξης της δίκης της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Όλο αυτό το διάστημα οι εγκληματίες δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι, μεταπηδούν από αστικό κόμμα σε αστικό κόμμα, συνεχίζοντας να σπέρνουν το ναζιστικό δηλητήριο και το ρατσιστικό μίσος. Δεν ξεχνάμε, ούτε κάνουμε πίσω. Η δολοφονία του Παύλου Φύσα το 2013, η δολοφονική επίθεση στους συνδικαλιστές που πάμε στο πέραμα, στους αλλιεργάτες στην Ιχθυόσκαλα, δεκάδες δολοφονικές επιθέσεις απέναντι σε μετανάστες και καταπιεσμένους δεν έχουν σβήσει. Το νησί μας, ηχείως, έχει αυτά παραδείγματα από τις απειλές της φύτρας τους, με τις απειλές και επιθέσεις σε πρόσφυγες και μετανάστες, σε δημοσιογράφους, σε συνδικαλιστές. Έχουμε εικόνα με τους εντοπισμούς σε αποθήκες αλληλέγγυων που οι αρχές ακόμα ψάχνουν τους ενόχους, δημιουργώντας μια σειρά ερωτηματικά. Την Πέμπτη έχουμε ακόμα μια δίκη του συναδέλφου μας Γιάννη Κουτζοδότη στο νοσοκομείο, που δέχτηκε άγρια ρατσιστική και εν πολύ δολοφονική επίθεση από γνωστό σε όλου μας καταδικασμένο πορτόδικα και δίθεν μετανεωμένο στέλεχος της Χρυσής Αυγής. Τα μαντρόσκυλα των αφεντικών και του συστήματος που γεμίζουν με απίθμενο μίσος ατιμόρυτα τα κοινωνικά δίκτυα όλο αυτό το διάστημα, με την ανοχή και τη συνενοχή της επίσημης πολιτείας που μιλούν για λαθροπιθήκους απευθυνόμενοι στους πρόσφυγες και μετανάστες, που τους καλούν να ψοφήσουν, που τους επικυρίσουν νεκρούς ή ζωντανούς, που επιτίθενται ασύστολα σε όποιον υψώνει αλληλέγγυα φωνή, που στείλουν μπλόκα σε μικρά παιδιά και οικογένειες, πρέπει να πάρουν απάντηση στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς, στους χώρους εκπαίδευσης, από το οργανωμένο συνδικαλιστικό ταξικό κίνημα, από κάθε άνθρωπο που σέβεται τον εαυτό του και αγωνίζεται για την αξιοπρέπειά του. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, γίνεται συζήτηση αυτές τις μέρες για το τείχος της δημοκρατίας. Το τείχος, λέμε εμείς απέναντι στον φασισμό, είναι ο λαός. Είναι οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς, είναι όλοι οι μαχόμενοι στο ταξικό μετελίζι για να γλυκάνει το πικρό ψωμί, για να έχουμε αναφέρετο το δικαίωμα στην εργασία, στην παιδεία, στην υγεία, στην πρόνοια, για να μην είναι όλα αυτά τα απλά καθημερινά όνειρα εμπορεύματα, ατομική ευθύνη, όπως αυτά λέει η σημερινή κυβέρνηση, αλλά τα θεμέλια μιας κοινωνίας που οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν τον μόχθο και τον υδρότα τους. Δεν θεργέψαμε εμείς το φίδι του φασισμού. Δεν ψηφίσαμε εμείς τα τρία μνημόνια που τσάκισαν και συνεχίζουν να τσακίσουν τις ζωές μας για να βρουν την ευκαιρία να βγουν οι φασίστες από τις τρύπες τους και να δημαγωγούν στις πλάτες ενώ του λιμαγμένου λαού. Δεν είμαστε εμείς που δίπλα στο εφοπλιστικό κεφάλαιο διαφημίζαμε τα φθηνά μεροκάματα για Έλληνες. Δεν είμαστε εμείς που σφυρίζουμε κλέφτικα μπροστά στους μπράβους χρυσαυγίτες, οι περισσότεροι ανήκουν στην ενεργοδοσία και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Βγάζει μάτι στο παραπέντε της ολοκλήρωσης της Χρυσής Αυγής η προσπάθεια ξεπλήματος του αστικού πολιτικού συστήματος από τις ευθύνες που έχει για την ανοχή στους φασίστες και τα χαϊδολογήματα μαζί τους. Στόχος είναι να φιλοτεχνήσουν μια εικόνα όπου ψυχίας απέναντι στον φασισμό, όπου τάχα χωράνε όλοι ανεξάρτητα από τις σοβαρές ευθύνες που είχαν και εξακολουθούν να έχουν για την επόλαψη του αυγού του φιδιού.
ξεπλένονται οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις και τα κόμματά τους, που με δική τους ευθύνη η Δίκη καθυστέρησε δραματικά, με αποτέλεσμα οι φασίστες δολοφόνοι να την προχωρούν ελεύθερη για χρόνια. Δεν πάρθηκε από την αρχή κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ταχεία διεξαγωγή της δίκης, όπως η απαλλαγή των δικαστών από άλλες υποθέσεις, η αποκλειστική διεξαγωγή της σε κατάλληλη αίθουσα και ο ορισμός καθημερινών συνεδριάσεων του δικαστηρίου. Δεν ξεπλένονται για τα στελέχη τους που ήταν συνομιλητές του Κασιδιάν, όπως ο Μπαλτάκος, ούτε η πρόταση του σημερινού Προέδρου της Βουλής για πρόσληψη της Ζαρούλια στη Βουλή, ασχέτως αν δεν προχώρησε μετά τη λαϊκή καταραπή με πρωθυπουργική παρέμβαση. Δεν ξεπλένονται τα στελέχη όλων των κυβερνήσεων που αναπαράγουν τη θεωρία των δύο άκρων, η οποία είναι βούτυρο στο ψωμί για τους φασίστες. Οι βουλευτές της είχαν εισαγάγει τη θεωρία της σοβαρής Χρυσής Αυγής, που όπως διαπίστωναν όλοι αυτοί οι βουλευτές, θα ήταν χρήσιμοι για το αστικό πολιτικό σύστημα, αλλά και τις προθέσεις υπουργών της που δεν υλοποιήθηκαν κάτω από το λαϊκό ξεσηκωμό να πάρουν μέρος στις γιορτές μίσου στο γράμμο πλάι-πλάι και νυν σε πρώην χρυσαυγίτες. Δεν ξεπλένω και δηλώσεις όπως του Ανδρέα Λοβέρδου πρόσφατα που απολυτικοποιούσαν τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής. Έχουμε ανθρωποκτονία, έλεγε, έναν άνθρωπο που δολοφονήθηκε. Όταν μια υπόθεση σαν αυτή βρίσκεται στη δικαιοσύνη και σε αυτό το επίπεδο της απονομής της, η πολιτική δεν έχει καμία θέση. Δεν έχει καμία θέση η πολιτική. Και τόνισε ότι δεν είμαστε όμως όλοι εμείς δικαστές, τα κόμματα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι πανεπιστημιακοί, οι δημοσιογράφοι. Άλλο να λέμε ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη και πρέπει κάποιος ή κάποιοι να τιμωρηθούν για την ανθρωποκτονία, και άλλο να έχουμε εκδόσεις, απόψεις, αποφάσεις αντί των δικαστών. Συναδέλφες και συνάδελφοι, δικαστής είναι όμως και η εισαγγελέα της έδρας Αδαμαντία Οικονόμου, που με μια απαράδεκτη και προκλητική πρόταση ζήτησε την απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης. Δικαστής είναι αυτή που αποσιώπησε και διαστρέβλωσε όλο το αποδεικτικό υλικό της ακροαματικής διαδικασίας. Αυτή είναι που ζήτησε την απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων για την ανθρωποκτονία του Φίσα πλην του φυσικού αυτούργου Ρουπακιά, ενώ για τις επιθέσεις στους εδικτύους αλλιεργάτες και στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ ζήτησε τη μεταβολή των κατηγοριών σε μικρότερη σημασία σε αδικήματα από τα αρχικά αποδεικτόμενα, υποβαθμίζοντας ποινικά τις εν λόγω δολοφονικές επιθέσεις και ρίχνοντας τα μαλακά του δράστης. Δεν ξεπλένονται τέλος και προηγούμενες κυβερνητικές ευθύνες με επισκέψεις στα ακριτικά νησιά μαζί με τους χρυσαυγίτες για το εθνικό του πράγματος. Δεν ξεπλένονται οι κοινές καταθέσεις στεφάνων, γιατί τάχα ήταν κοινοβουλευτικό κόμμα. Μέχρι και ο νέος ποινικός κώδικας ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2019, λίγο πριν από τη λήξη της θητείας της προηγούμενης κυβέρνησης, με τον οποίο άλλαζαν οι ποινές για το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, διαμορφώνοντας προϋποθέσεις για να πέσει στα μαλακά ο φασιστικός πεσμός της Χρυσής Αυγής. Συνάδελφοι και συναδέλφοι, το σύνθημα «Μπλόκος στους φασίστες παντού» είναι όρος στη συνολική δράση μας για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον, για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και προσφυγιά. Το οργανωμένο λαϊκό κίνημα θα τους απομονώσει, θα τους πετάξει στα σκουπίδια της ιστορίας, γυρνώντας την πλάτη στο ίδιο το σύστημα του
καπιταλισμού που γεννά και θρέφει το φασισμό. 7 Οκτώβρη, μέρα απόφασης για τους δολοφόνους Ναζί της Χρυσής Αυγής, δεν ξεχνάμε. Απαιτούμε μόνο μια απόφαση. Οι φασίστες στο φυσικό τους χώρο, στη φυλακή, συνεχίζουμε.